επίθεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευθέως στο πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία φαίνεται να συνεχίζεται και με νέες δηλώσεις. Ναι, ο Τούρκος Πρόεδρος στο ταξίδι της επιστροφής του από το Βερολίνο μίλησε στους Τούρκους δημοσιογράφους και εκεί έκανε πολλές δηλώσεις και τις επαφές του σχετικά με τη Λιβύη. Και εκεί βεβαίως του ρώτησαν πάλι για την εξωτερική πολιτική και για την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν υποστηρίζει πως λέει χαρακτηριστικά ο Μητσοτάκης γιατί κάλεσε τον Χαφτάρ στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να μας προκαλέσει. Ισχυρίζεται ότι στο Βερολίνο κάποιος ηγέτης τον πλησίασε και του είπε «Ο Μητσοτάκης θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις σας μαζί σας». Αναρωτήθηκα, λέει ο Ερντογάν, «Θέλει να διορθώσει τις σχέσεις μαζί μου και καλεί τον Χαφτάρ στην Ελλάδα, τι ανοησία είναι αυτή». Πείτε του, λέει ο Ερντογάν, ότι αυτό που κάνει λάθος, να το διορθώσει αυτό το λάθος και από εκεί και πέρα μπορούμε να συναντηθούμε μαζί του. Παράλληλα, αυτό που μας προκαλεί μας εντύπωση είναι ότι ο Ερντογάν υπονοεί ότι η Ιταλία προσέγγισε τον ίδιο για να γίνουν κάποιες έρευνες, σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στις περιοχές που έχει συμφωνήσει με τη Λιβύη. Αυτό όμως το υπονοεί, βεβαίως χρειάζεται μια επιβεβαίωση από την πλευρά της Ιταλίας. Ναι, και αναμονή βεβαίως και της αντίδρασης της Αθήνας, αυτή την επίθεση του Ερντογάν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μανώλη Κωστίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση.